Πάμε τώρα να συνδεθούμε για να μείνουμε στο θέμα με τον αναπληρωτή καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ακρίτα Καϊδατζή. Κύριε Καϊδατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χαριτών. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και θα ζητήσω τα φώτα σας. Μάλλον πριν μας δώσετε τα φώτα τα επαγγελματικά, να ρωτήσω, επειδή η δικαιοσύνη έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία ή μη και με τους ρυθμούς που ανταποκρίνεται στον ρόλο της, η απόφαση αυτή σήμερα ήταν αναμενόμενη, ήταν μια έκπληξη που είδαμε? Καταρχάς είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Γιατί είναι πολύ σημαντική? Γιατί κρίνει ότι ο νόμος που ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2021 και απέκλειε τη δυνατότητα ενημέρωσης των παρακολουθούμενων για λόγους εθνικής ασφάλειας, έκρινε το δικαστήριο ότι είναι αντισυνταγματικός και αντίθετος στο ενωσιακό δίκαιο και αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτό έχει τη σημασία του. Ήδη λοιπόν για αυτόν τον λόγο είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Mm-hmm. Υπάρχει και η άλλη όψη, είναι μια απόφαση η οποία κλείνει πλέον το δρόμο για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εφόσον δικαιώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ο κύριος Ανδρουλάκης, πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί κάποια διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Από την άποψη αυτή είναι, αν θέλετε, το μικρότερο κακό για την κυβέρνηση. Είναι προτιμότερο για την κυβέρνηση να έχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που να κρίνει αντισταγματικό και αντίθετο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο τον νόμο, παρά να έχει μια ευρωπαϊκή καταδίκη. Έτσι. Η οποία θα ήταν βέβαιη, απολύτως βέβαιη. Αυτό μας λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε δικαίωση σε εθνικό επίπεδο και συνέχιζε η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα υπήρχε καταδίκη της Ελλάδας. Προτού έρθω στην ουσία του πράγματος που αφορά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη και την απόφαση αυτή, να ρωτήσω αυτό που ήταν το τελευταίο σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, που είχαμε την κουβέντα λίγο πριν. Αν δηλαδή αύριο υπάρξουν άλλοι πολιτικοί οι οποίοι πατήσουν πάνω στην απόφαση αυτή, ζητώντας ενημέρωση για την παρακολούθησή τους, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό? Όχι. Η απόφαση παράγει συνέπειες μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι αν αύριο οποιοδήποτε άλλος παρακολουθούμενος πολίτης ζητήσει ενημέρωση, θα του αντιταχθεί από την αρχή διασφάλισης του απόρριτου των επικοινωνιών ότι δεν ισχύει πλέον ο κρυφής αντισυνταγματικός νόμος, ούτε ισχύει ο προϋσχύσας νόμος που αναβιώνει μετά την αντισυνταγματικότητα του νόμου 4790, αλλά ισχύει ο τελευταίος νόμος που ψήφισε το Δεκέμβρη του 2022 η Βουλή, ο νόμος 5002 του 2022, ο οποίος αποκλείει τη δυνατότητα ενημέρωσης για 3 χρόνια μετά το πέρας της παρακολούθησης αφενός, και αφετέρου προβλέπει την έγκριση για την ενημέρωση από ένα διαφορετικό όργανο που δεν είναι η ΑΔΑΕ, αλλά συμμετέχουν οι εισαγγελείς οι οποίοι είχαν διατάξει τις παρακολουθήσεις και το οποίο είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα έχει την εξαρτησία ώστε να δώσει την έγκριση. Κατά τη γνώμη μου και βεβαίως κατά τη γνώμη νομίζω το μεγαλύτερο μέρος του νομικού κόσμου και της αντιπολίτευσης, αυτός ο νέος νόμος παραμένει αντισταγματικός. Αυτός ο νέος νόμος δεν κρίθηκε από το δικαστήριο, από το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα η αντισταγματικότητα δεν έχει αρθεί και επομένως δεν μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει το νομολογιακό προηγούμενο που παράγει η απόφαση η σημερινή του Συμβουλίου Επικρατείας για να μπορέσει να ενημερωθεί. Τώρα, ακούγοντας σήμερα τις τοποθετήσεις των στελεχών της κυβέρνησης, τα κυβερνητικά στελέχη, δημιουργείται μία αμφιβολία για το κατά πόσο είναι δεσμευτική ή όχι η απόφαση αυτή σε ό,τι αφορά την ίδια την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη. Η ενημέρωση αυτή είναι δεσμευτική, είναι δεδομένη? Θα πρέπει δηλαδή από εδώ και πέρα η ΑΔΑΕ να παραχωρήσει τα όποια στοιχεία διαθέτει στον κύριο Ανδρουλάκη ενημερώνοντάς τον από τη Δευτέρα και έπειτα που θα συναντήσει τον κύριο Ράμο? Αυτό είναι μονόδρομος? Ή ενδεχομένως να δούμε τον μπαλάκι να φεύγει, να πηγαίνει στην ΑΔΑΕ και να πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία για το αν θα ενημερωθεί ή όχι? Θα είναι μια απόφαση της ΑΔΑΕ αυτή από εδώ και έπειτα? Ναι. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο πρώτα σε σχέση με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή ανακρίβεια
σε αυτά που ανακοίνωσαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Για να κρύβει είναι ότι ο υφιστάμενος νόμος, ο νόμος του 2002, κρίθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας ότι είναι συμβατός με το Σύνταγμα. Αυτό δεν ισχύει. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν εξέτασε καθόλου τον νόμο. Είπε απλώς ότι δεν εφαρμόζεται στην υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, διότι το αίτημά του είχε υποβληθεί υπό την ισχύ του προηγούμενου νόμου. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, το δεύτερο που λέει η κυβέρνηση είναι ακριβές. Mm-hmm. Το δεύτερο που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν διατάσσει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας την αρχή διασφάλισης απόρριψης των επικοινωνιών να κάνει την ενημέρωση, αλλά αναπέμπει την υπόθεση για νέα νόμιμη κρίση. Τι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφασή του? Είπε ότι είναι αντισυνταγματική η αντίθεση στο ευρωπαϊκό δίκαιο η πλήρης απαγόρευση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Όμως υπάρχει μια εξαίρεση που γίνεται δεκτική από το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι η ενημέρωση μπορεί να αποκλειστεί αν αυτή η ενημέρωση συνεπάγεται διακύβευση του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκε το μέτρο της παρακολούθησης. Επομένως, στην πραγματικότητα αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα είναι ότι θα ενεργοποιήσει το αίτημά του εκ νέου ο κ. Ανδρουλάκης και θα περιμένει την αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών να κρίνει αν η ενημέρωση του, η αποκάλυψη του λόγου για τον οποίο παρακολουθούνταν διακυβεύει τον λόγο εθνικής ασφάλισης για τον οποίο είχε διαταχθεί το μέτρο. Άρα και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης στο τέλος της ημέρας μπορεί να μην ενημερωθεί για το ποιος ήταν ο λόγος και η αιτία πίσω από την παρακολούθησή του. Έτσι, με δεδομένο ότι είχαμε πρόσφατα, είχαμε τον προηγούμενο χρόνο τις αλλαγές στην στελέχωση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, της ΑΔΑΕ. Η πλειοψηφία είναι φυλαπροσκύμενη προς την κυβέρνηση. Άρα υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ για το πώς θα δούμε τις τοποθετήσεις αυτές. Δεν ξέρουμε ποιον λόγο επικαλέστηκε η διοίκηση για να παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν το γνωρίζουμε. Από τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη για το πώς θα τον αξιολογήσει αυτό το λόγο η ΑΔΑΕ. Εύχομαι και ελπίζω ότι η ΑΔΑΕ θα διαπιστώσει αυτό που και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, αναρμοδίως βεβαίως, αλλά δημοσίως έχει δηλώσει, το παίξετε και στο βίντεο στην αρχή, ότι δεν συνέτρεχε λόγος παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Αν λοιπόν αυτό είναι αληθές και ακριβές, τότε πράγματι δεν μπορεί να του αρνηθεί την ενημέρωση. Και αν γίνει αυτή η ενημέρωση, θα έχει σημαντικές συνέπειες, πολύ σημαντικές, γιατί για πρώτη φορά θα χρειαστεί να ελεγχθούν και πρόσωπα, συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα πρόσωπα που ζήτησαν την άρση του απορρίτου και βεβαίως το πρόσωπο της εισαγγελέως που την ενέκρινε. Θα ανοίξει δηλαδή ο δρόμος για τους κάθε είδους πειθαρχικούς, υπηρεσιακούς, ενδεχομένως και ποινικούς ελέγχους προσώπων. Κάτι που σε αυτή την υπόθεση έχει μείνει πίσω. Είμαστε τόσο καιρό μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου και δεν διερευνάται υπηρεσιακά, πειθαρχικά και ποινικά μέχρι στιγμής κανένα πρόσωπο ή δεν έχουμε καμία τέτοια ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καϊδατζή, βάζουμε μία ανωτελεία στο σημείο αυτό. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας ζητήσω να μείνετε μαζί μου, τόσο ώστε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για ένα διαφορετικό θέμα αυτή τη φορά, με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον. Τα Τέμπη είναι το επόμενο θέμα. Η απόφαση της εισαγγελίας της Λάρισας για περί ευθύνης υπουργών ή όχι. Εκεί θα χρειαστούμε και πάλι τα φώτα σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η σύνδεσή μας και η κουβέντα μας συνεχίζεται αμέσως μετά.